Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας πούμε ξεκάθαρα ότι φέτος στον Κορινθιακό από την Πάτρα μέχρι και πίσω από το Ηραίον όλος ο κόλπος δεν έχει ούτε μία τσούχτρα. Αυτό πρέπει να περάσει σαν μήνυμα σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα που είναι ουσιαστικά ο χώρος που πάρα πολλοί επιλέγουν κάτοικοι της να κάνουν τις διακοπές τους ή ημερήσιες διακοπές στην Κορινθία και έχουν έρθει τα προηγούμενα χρόνια αλλά φοβήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια να έρθουν. Εγώ λοιπόν λέω ξεκάθαρα, στα διοικητικά όρια όχι μόνο του Δήμου Κορινθίων στο παραλιακό του μέτωπο αλλά όλου του Κορινθιακού κόλπου δεν υπάρχουν τσούχτρες και μπορεί ο καθένας να έρχεται και να κάνει μπάνιο χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος όπως υπήρξε λίγο ή πολύ τα προηγούμενα δύο χρόνια. Και εγώ να συνηγορήσω στην άποψη που είπε ο κύριος Πνευματικός. Πραγματικά τα δύο χρόνια υπάρχει ένα τεράστιο θέμα παραπληροφόρησης. Ο Κορινθιακός τόσο πέρσι όσο και ιδιαίτερα φέτος δεν έχει κανένα πρόβλημα με τσούχτρες. Στο Δήμο το δικό μας και πέρσι και φέτος δεν έχει παρουσιαστεί κανένα τέτοιο φαινόμενο, είναι πεντακάθαρα τα πάντα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να περάσει πλέον έξω και από τα ΜΜΕ για να αποκατασταθούν οι αλήθειες οι οποίες βλάπτουν τον τόπο γενικά και όλη την Κορινθία περαιτέρω. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να επισκεφτεί και να καταλάβει ότι αυτά που λέμε τώρα εδώ είναι αληθή. Γι' αυτό και εκείνη η συνέντευξη τύπου, για να καταλάβει ο κόσμος πραγματικά τι συμβαίνει. Θέλω να διαβεβαιώσω τα όσα είπαν οι δύο δημαρχοί προηγούμενα και να διαβεβαιώσω σε οποιονδήποτε πρέπει να επισκεφτεί πλέον όλο τον Κορινθιακό κόλπο για να διαβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει ούτε μία μέδουσα παύλα τσούχτρα. Το πρόβλημα που υπήρχε τον προηγούμενο καιρό. Μπορούν άφοβα να έρθουν να κολυμπήσουν, να κάνουν τα μπάνια τους και πρέπει ο καθένας από εμάς, όχι μόνο οι δήμαρχοι, αλλά και οι δημότες και οι επαγγελματίες, να διαφημίσουν ότι πλέον ο Κορινθιακός και ο Πατριακός κόλπος είναι πεντακάθαρος και άφοβο μπορεί ο καθένας να έρθει να κάνει το μπάνιο του. Τελικά ο μύθος της τσούχτρας θεωρώ ότι έχει φτάσει στο τέλος. Είναι ντροπή να συζητάμε σήμερα για ένα φαινόμενο το οποίο έχει τελειώσει, ένα φυσικό φαινόμενο. Δυστυχώς όμως. Η παραπληροφόρηση συνεχίζεται και δημιουργεί και σοβαρά προβλήματα στον τόπο μας, στην τουριστική επισκεψιμότητα και γενικότερα στη βιωσιμότητα της περιοχής μας. Οι επαγγελματίες ήδη απειλούν με μηνύσεις αυτούς οι οποίοι ανεύθυνα χρησιμοποιούν την τσούχτρα ότι λόγο για να μην επισκεφτεί κάποιος τον τόπο μας. Καλώ όλους να έρθουν να μας επισκεφτούν, να χαρούν τις θάλασσές μας, οι οποίες είναι πεντακάθαρες και χωρίς κανένα πρόβλημα, και χωρίς κανιά μέδουσα και χωρίς κανιά τσούχτρα, για να απολαύσουν και τη φιλοξενία του τόπου μας και των επαγγελματιών μας. Πρώτο το φαινόμενο της τσούχτρας άνοιξε την υπερβολή. Δεν ήταν έτσι όπως ακριβώς έχει μεταφερθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε σε θέση να σας μεταφέρουμε την εικόνα που σας μετέφεραν και οι άλλοι συνάδελφοι, όχι μόνο από τη δική μας την πλευρά, την παραλιακή ζώνη, αλλά και από επικοινωνία που έχουμε από δημάρχους της απέναντις πλευράς. Δεν υπάρχει μέδουσα, ευτυχώς, στον Κορινθιακό, ούτε στον Πατραϊκό κόλπο. Πρέπει να τελειώνει αυτό το σενάριο και καλούμε τους να μεταλαμβαδεύσετε όλο αυτό και να επικοινωνήσετε αυτή την είδηση παντού και στα αθηναϊκά ΜΜΕ, προκειμένου ο κόσμος που είναι η Κορινθία, είναι κοντά στο μισό πληθυσμό της χώρας, να επισκεφτεί τον τόπο μας, να απολαύσει τα τοπικά προϊόντα και τη φιλοξενία μας. Τους καλούμε και τους υποδεχόμαστε πάντα με χαρά.